Παραμείνουν μόνο αυτοί οι νόμοι που σας είπα προηγουμένως της δικαστικής προστασίας, ο νόμος Κατσέρη. Όλοι στα δικαστήρια. Τώρα αυτό ήταν πιο πραγματικό. Ήταν κανείς τις προθέσεις σας και τις προθέσεις της κυβέρνησης. Αφισβητούμε τις προθέσεις της Τρόικας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Λοιπόν, ότι ενδεχομένως να κάναν τους κακούς για να, μια, για να επιβάλλουν αυτά που θέλουν. Έχουμε μια ρύθμιση η οποία προστατεύει σε κάθε επιμέρους κριτήριο το 90%. Και όταν με ρώτησαν οι συνάδελφοί σας χτες, και τώρα πόσοι πληστηριασμοί νομίζετε ότι θα γίνουν, η απάντησή μου είναι η εξής. Εγώ πιστεύω μπορεί και κανένας. Και θα μου πείτε, μα μπορεί και κανένας. Ναι, διότι δίνεις τη δυνατότητα σε αυτόν που κινδύνευε το σπίτι του και έχει μέχρι το εισόδημα που περιγράψαμε και την περιουσία που περιγράψαμε, να πάει να δίνει, ξέρω εγώ, το 10% του εισοδήματος ή το 15% του εισοδήματος, αν είναι σε μια μεγαλύτερη, σε μια ψηλότερη σκάλα, για να γλιτώσει το σπίτι του. Αυτό που κινδύνευε με το σπίτι δεν κινδύνευε να το χάσει με τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις που είχατε κάνει. Για να είμαστε ακριβείς. Με τις παλιότερες ρυθμίσεις. Μέχρι τώρα δεν κινδύνευε να το χάσει. Γιατί δεν είχε καμιά υποχρέωση μίνιμουμ καταβολής. Ναι. Και αυτό... Είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες η μίνιμουμ καταβολή. Βεβαίως, είναι νόμος. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση οι τράπεζες να μην το εφαρμόσουν. Αυτό θέλω να και είναι. Και κάθε χρόνο θα ξαναζητάνε καινούργια στοιχεία για να δουν αν άλλαξε η βάση. Ρύθμιση. Θα είναι μια μονιμότητα ρύθμιση. Πώς θα γίνει. Αυτό είναι ρύθμιση για το 15. Συγγνώμη, για το 14. Από το 15 και μετά, από το 15 και μετά, προβλέπεται στο ίδιο νομοσχέδιο, θα εισαχθεί το λεγόμενο Ιρλανδικό μοντέλο. Δηλαδή θα έχουμε ένα κώδικα καλών πρακτικών, ο οποίος θα βγει από την Τράπεζα της Ελλάδας. Θα υπάρχει ένα κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που θα ασχοληθεί με τις επιμέρους παραμέτρους, γιατί το ζήτημα εξελίσσεται φυσικά και πρέπει να το παρακολουθεί συνέχεια, να βλέπεις πώς εξελίσσονται τα κόκκινα δάνεια, πώς πάει το πράγμα. Και θα υπάρχει και ενεργός ανάμειξη του συμβουλίου. Καλά, θα το δούμε αυτό, καταναλωτή. Γιατί έχουμε καιρό για το Ιρλανδικό, κύριε Υπουργέ. Όμως τώρα, εάν πήγαινε κάποιος και έλεγε, εγώ δεν έχω να πληρώσω, του λέει η Τράπεζα, ναι, αλλά ο εγγύητης σου έχει. Ναι. Τώρα. Είναι κάτι το οποίο ετέθη χτες, θα το μελετήσουμε. Δεν σας κρύβω ότι θα το συζητήσουμε και με την Τρόικα και σήμερα. Διάφορες προτάσεις θα τις συζητήσω. Θα μπορούσα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και να κάνω τον ήρωα της μιας ημέρας. Θα το μελετήσω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Θα το συζητήσουμε, διότι έχουμε φτάσει στα όρια της διαπραγμάτευσης και δεν θέλουμε να τα διακυβεύσουμε όλα. Είναι λογικό το επιχείρημα αυτό, θέλω να πω. Θα το δούμε σε σχέση με τον εγγυητή και πώς υποκαθιστά τον οφειλέτη και αν πράγματι οι τράπεζες κινούνται εναντίον του, διότι στη συντριπτική πλειοψηφία πλειονότητα των περιπτώσεων δεν κινούνται. Αλλά ξαναλέω, θα δούμε και αυτή την παρατήρηση και άλλες παρατηρήσεις. Είπα και χτες ότι φυσικά το νομοσχέδιο δεν είναι γραμμένο σε πέτρα, αλίμονο. Δεν διεκδικούμε την εξαποκαλύψωση. Μπορεί και να αλλάξει κάτι, ας πούμε. Κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα αλλάξουν πολλά, διότι είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Τι φοβόμαστε. Να σας το πω τώρα, να σας μεταφέρω, μάλλον μιας και είμαστε μόνοι μας και δεν έχουμε την αντιπολίτευση. Και δεν μας ακούει και κανένας αυτή την ώρα. Όχι, μας ακούνε πολύ, μην ανησυχείτε. Γιατί και όλοι ενδιαφέρονται και οι περισσότεροι ενδιαφέρονται και για τα δάνεια της εργατικής κατοικίας, τι θα γίνει. Η αντιπολίτευση που λέει ότι δηλαδή τι φοβόμαστε ότι θα μας κάνει η Τρόικα τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα και λέτε ότι να τους ρωτήσουμε για τους εγγυητές, αφού κάνουμε μόνοι μας αυτή τη ρύθμιση, τέλος πάντων αποφασίσαμε να προχωρήσουμε, ας επικρατήσει μια λογική. Εντάξει, δεν και είναι... μια γενναιότητα, ας πούμε, στα κριτήρια. Στη συζήτηση με την Τρόικα, πιστέψτε με, το εκφράσαμε όσο περισσότερο μπορούσε να γίνει. Εξηγήσαμε ποια ευαισθησία έχει αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι μπορεί να πληγούν από κάποιες άδικες ρυθμίσεις, είναι και όλοι οι υπόλοιποι που για λόγους απολύτως κατανοητούς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, διότι το σπίτι για τον Έλληνα είναι κάτι ιερό. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε και το εξής. Υπάρχει η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Και θα πεις, τι με νοιάζει η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Τα έχουμε πολλές φορές, εντάξει. Ξέρω ότι οι τράπεζες δεν έχουν παραδοσιακά την καλύτερη εικόνα. Και ούτε θέλω να μιλήσω για τις τράπεζες. Όμως θέλω να θυμίσω ότι όταν οι τράπεζες επλήγησαν, πριν από 2 χρόνια με το κούρεμα, πήραμε δανεικά από την Τρόικα για να καλύψουν τις κεφαλαϊκές τους ανάγκες, γιατί υπάρχουν κάποια πρότυπα με τα οποία λειτουργούν οι τράπεζες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι κρατικές. Τα χρήματα αυτά που πήραμε από την Τρόικα θα τα πληρώσει δυστυχώς τελικά ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί είναι δανεικά, δεν είναι βοήθεια. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει την ίδια στιγμή να κοιτάμε με τις ρυθμίσεις αυτές είναι να μην ξαναφτάσουν οι τράπεζες σε τέτοιο σημείο, και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να φτάσουν.
Διότι, ναι, κύριε Υπουργέ, διότι, όμως, υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα. Διότι θα κληθούν σε αυτή την απευθεία περίπτωση. Και ξανά, δεν μπορούμε να εμείς, ναι, και θα την πληρώσουν και άνθρωποι που δεν φταίνε. Σύμφωνοι. Που δεν έχουν καθόλου δανειστεί. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει όμως μια κοινωνική πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να αποδεχτεί ότι φταίει ο άλλος που έκλεισε το εργοστάσιο και έμεινε στον δρόμο. Και πρέπει να θρέψει τα παιδιά του. Δεν μπορεί κανείς να αποδεχτεί ότι φταίει ο άλλος, ο οποίος ήρθε ξαφνικά από την κακοδιαχείριση των κομμάτων που κυβερνήσανε τη χώρα αυτή τόσα χρόνια. Και εκεί που έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο, ξέρω εγώ, και μπορούσε να κάνει το κουμάντο του και έβαλε και μία δόση, 1,500, ξαφνικά βρέθηκε με 7 εκατοστάρια. Σωστά. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι φταίει. Πώς θα γίνει, δηλαδή, θα το εκτελέσουμε. Δείτε. Μα προφανώς. Και αυτό ήταν και το επιχείρημά μας απέναντι στην Τρόικα και είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να ξέρουμε και να το ξέρουν και όσοι μας παρακολουθούν. Το σύστημα προστασίας που έχουμε αυτή την ώρα για τους δανειολήπτες είναι το ισχυρότερο σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια. Το είπα και στην αντιπολίτευση, φέρτε μου μία χώρα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, κάτι. Εντάξει, έτσι, πείτε μου κάτι. Διότι έχουμε τον νόμο Κατσέλη. Το νόμο 4161 για τους ανήμερους δανειολήπτες και με τις βελτιώσεις που έκανε για τον νόμο Κατσέλη, και έχουμε και τούτο εδώ το σύστημα της εξοδικαστικής προστασίας. Το οποίο το περιγράψαμε πριν από λίγο. Το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, από το οποίο έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι στεγαστικό, δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το νόμο, διότι τους έχουν υπογράψει κάτι και τους κρατάνε από το μισθό υποχρεωτικά. Τη δόση. Δεν πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό. Κοιτάξτε, η ρύθμιση η οποία φέρνουμε είναι οριζόντια. Τι οριζόντια. Ρε παιδί μου, εγώ έχω ένα φίλο που είναι δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είχε πάρει. Ρυθμίζει όμως ο Ταμείο Παρακατών. Του κρατάει. Τι ρυθμίζει, τι. Καταβούληση, όχι με βάση τον νόμο. Εδώ λέμε. Εδώ λέμε μια στιγμή για να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ φέρνουμε μια ρύθμιση που λέει αναστολή των πληστηριασμών όταν οφείλει σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι το τέλος του 2014. Υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δεν λέει η ρύθμιση εξαιρουμένου του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Ναι, αλλά στο Παρακαταθήκων και Δανείων δεν μπορεί να μην πληρώσει, διότι το παρακρατάει από την πηγή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έτσι βγάζει 800 μισθό και του παίρνει 500. Κοιτάξτε, είχε. Δηλαδή είχε 1,5 χιλιάρικο, είχε υπογράψει, του τα παίρνει με 500, τα έχουν κάνει 800 και συνεχίζει να του παίρνει 500. Για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι πριν από τις εκλογές ακόμα, από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε γίνει μια ρύθμιση. Ξέρω και εγώ ότι γίνονται κάποιες ρυθμίσεις. Ειδικά για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Θα το εντάξετε σε αυτό το νόμο. Ρίξτε μια ματιά, θέλω να σας πω ότι έχει αυτή η ρύθμιση που έλεγα προηγουμένως του 4161 καλύπτει ενήμερους δανειολήπτες, δηλαδή ανθρώπους που παρά τις δυσκολίες εξακολουθούσαν να πληρώνουν, τον οποίον το εισόδημα έχει μειωθεί, και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήδη από τον Ιούνιο μπορεί να καλυφθούν και από αυτό το νόμο στην περίπτωση που οι τράπεζες, το όποιο πιστωτικό ίδρυμα, δεν προχωρήσει. Το Ταμείο, επειδή αφορά πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, θα το αντιμετωπίζετε ως πιστωτικό ίδρυμα. Δηλαδή, ό,τι δηλαδή θα έκανε μία τράπεζα θα υποχρεωθεί να το κάνει και το Ταμείο. Ξαναλέω. Γιατί θα το βάλετε μέσα. Η ρύθμιση που συζητείτε αύριο και μεθαύριο στη Βουλή αφορά στους. Άρα θα πιάνει και το Ταμείο. Είναι οριζόντια η ρύθμιση. Εντάξει, θα πιάνει και το Ταμείο. Ναι, ως προς το θέμα που λέω. Ως προς το θέμα, ναι. Τώρα, με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Αν υπάρχουν ειδικότερες σχέσεις πρωτύτερα του Ταμείου ενδεχομένως, αυτό που λέει ο κ. Καμπουράκης, δεν είναι σε θέση να το ξέρω. Κύριε Υπουργέ, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Είχε έρθει ρύθμιση πριν από τις εκλογές και η ρύθμιση πάλι που είχαμε φέρει για τους ενήμερους δανειολήπτες κάλυπτε και τότε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Η λογική λέει ότι θα το καλύπτει και τώρα. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να αφορά και στο Ταμείο. Με τα δάνεια εργατικής κατοικίας. Ναι. Που ρωτάνε πολλοί, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, τι θα γίνει. Είχαν ανακοινωθεί ρυθμίσεις. Τώρα με αυτό τη ρύθμιση. Είχαν ανακοινωθεί ρυθμίσεις από τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Σκορδά από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Καταλαβαίνω ότι η Τρόικα, που τις είχε δεχτεί και η Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών. Ναι. Καταλαβαίνω ότι η Τρόικα, όταν το πληροφορήθηκε στη συνέχεια, ήγηρε κάποιες ενστάσεις και έθεσε κάποια ερωτήματα. Αντιμετωπίζει το θέμα αυτή την ώρα ο κύριος Βρούτσης. Καταλαβαίνω ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να, όχι μόνο να εξηγήσουμε, αλλά και να επιμείνουμε σε αυτές τις ρυθμίσεις, δεδομένου ότι ούτε οι τράπεζες οι ίδιες δεν πιστεύουν ότι δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Όταν το διαμέρισμα ανήκει στο ζευγάρι, τι γίνεται, πώς θα ρυθμιστεί αυτό, σας έχουν απασχολήσει τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε. Κοιτάξτε, όλο αυτό προκύπτει από τη σχέση μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας. Ναι. Δηλαδή από το δάνειο που έχει κάνει και από το ποιες υποθήκες έχει βάλει.
Αν έχει βάλει υποθήκη το διαμέρισμα, αν δεν πάει να ανοίξει σε πέντε, θα το... Οι ρυθμίσεις ναι, που... ποιο με, τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο που ρυθμιζόταν μέχρι τώρα το θέμα αυτό, για την κάλυψη της πρώτης κατοικίας, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν αλλάζει η φιλοσοφία, ρυθμίζεται και από εδώ και πέρα. Τι αλλάζει τώρα? Αλλάζουν τα όρια και υπάρχει και απλώς η υποχρέωση για μια μίνιμουμ καταβολή. Έτσι ώστε να σταματήσει αυτό. Εντάξει, το αδιέξοδο που υπήρχε. Να τους οδηγήσετε στις τράπεζες να πληρώνουν κάτι, να αποκτήσουν να πάλι μια σχέση με την τράπεζα. Και για να για να γίνει μια καινούρια τώρα, αρχή. Τώρα, κάντε τελευταίο, Υπουργέ μου. Πείτε μου κάτι. Πρώτα τελευταίο, έχω και εγώ τελευταίο. Α, συγγνώμη. Ξεκινάνε και λένε άρση των πληστηριασμών, άρση των περιορισμών εντελώς. Μετά υποχωρούν λίγο και λένε εντάξει, ας πάμε 120.000 αντικειμενική και 12.000 εισόδημα. Λέτε εσείς όχι, θα θέλουμε παραπάνω. Ξανάρχονται, λένε εντάξει, ας το πάμε 15. Αυτοί οι τύποι έρχονται στο γραφείο σας, οι τροϊκάνοι δηλαδή. Τους λέτε εσείς τα νούμερα, γυρίζουν στο Hilton που κάνετε και παίρνουν στις Βρυξέλλες ή κάνετε το βράδυ και λένε ρε να τους δώσουμε ή να μην τους δώσουμε. Και δηλαδή, βάζουν τα κομπιουτεράκια. Κατά που τούρθε του Μαζούχα, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο θέμα έχω την αίσθηση ότι το πράγμα πήγε ψηλά. Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να κάνει το κεφάλι του. Πήγε ψηλά. Δηλαδή, να καταλάβω αν εξαρτώμαι εγώ ή ο Δανειολίτη ο Τάδε από το αν ο Μαζούχα, ας πούμε, εκείνη την ώρα σου λέει ρε να του σώσουμε ή να του πετάξουμε στον δρόμο. Κοιτάξτε, είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να το κάνει. Το άσχημο είναι ότι η χώρα εξαρτάται δυστυχώς από τα δανεικά του. Και αυτό είναι η δυσκολία του πράγματος. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια που έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τώρα που έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από διαθωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, τώρα που στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα που εκείνη δεν το περιμέναμε, μπορούμε να μιλάμε από μια άλλη θέση. Δεν θέλω να εμφανιστώ εδώ πέρα και να κάνω τον ήρωα του στούντιο και να στέλνω μηνύματα. Ωραίο τα... στο στούντιο. Ναι, δηλαδή ξέρετε, δεν μ' αρέσει ούτε πάει στο χαρακτήρα μου. Αλλά και στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο εκφράσεις καινοτόμες που χρησιμοποίησε είχαν τον ήρωα μέσα. Ο ήρωας της ημέρας και ο ήρωας του στούντιο. Ναι. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω ότι ξεκαθαρίσαμε και σε αυτούς. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, θα φύγει η Τρόικα τώρα για να τη διώξουμε το Μάιο. Αυτό. Άρα του χρόνου, τέτοιο καιρό που θα συζητάμε, θα πάρετε μόνοι σας τις αποφάσεις, αν είσαστε ακόμα κυβέρνηση. Εγώ, για τους πληστηριασμούς. Εξαρτάται τι θα υπογραφεί στο ενδιάμεσο. Δεν μίλησα για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στόχος μας είναι έχοντας πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε την Τρόικα και του χρόνου τέτοιο καιρό εδώ. Όχι, θέλω να πω σιγά-σιγά. Θα μιλήσω. Πετυχαίνοντας πρωτογενές πλεόνασμα. Πετυχαίνοντας θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχοντας θετικές ρυθμίσεις σε σχέση με το χρέος βάσει των προηγουμένων. Η χώρα να επανέλθει στις αγορές. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς και βεβαίως αφού έχουμε πετύχει τον πρώτο από τους δύο στόχους για τους οποίους εξελέγει αυτή η κυβέρνηση που είναι να παραμείνουμε στο ευρώ, τώρα προσπαθούμε να αποχαιρετήσουμε το μνημόνιο. Λοιπόν, και όσο περισσότερο εργαστούμε αποφασιστικά στο διάστημα που απομένει, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό ασφαλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας και στο συγκεκριμένο θέμα το υπογραμμίσαμε όσο μπορούσαμε στην Τρόικα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και το άλλο κομμάτι της δουλειάς μας που είναι να προχωρήσουμε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται για να ενισχύσουμε το την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και προφανώς να προστατεύσουμε τα επιτεύγματα στο δημοσιονομικό τομέα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και τι αλλαγές θα κάνετε μετά τις αναμενόμενες πιέσεις και από τους βουλευτές και του συνοδικού σας κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε με έναν τρόπο ισορροπημένο που θα λαμβάνει μεταξύ υπόψη του κάθε δίκαιο αίτημα. Έχετε ακόμα κάποιο περιθώριο να πάτε κάτι κάπως καλύτερα? Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Και ξέρετε, δεν είναι ότι είναι μόνο η Τρόικα. Είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το σύνολο του ελληνικού λαού. 7 στους 10 δεν έχουν δάνεια. Σας είπα, υπάρχουν άνθρωποι με νίκη οι οποίοι δεν τη χάνουν προστασίας και είναι φτωχοί άνθρωποι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Άρα, καλημέρα σας. Ξέρετε, όταν νομοθετείς πρέπει να έχεις μπροστά σου ολόκληρη την εικόνα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Νοιάζομαι, μοιράζομαι. Όλα άλλαξαν προς το χειρότερο πάνω σου τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν τρέπεσαι. Φέρεις το γεροντοκόμενο στο μαγαζί που ερχόμαστε μαζί. Άι στο διάολο, αρχοντή. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ποιος γιορτάζει επέτειο διαζυγίου με την πρώην? Εγώ. Την αγαπάς? Θα πληρώσω εγώ.
τα μισά. Δεν απαντάει. Την αγαπάς. Καταρωτιές τι γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έτσι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αγαπιούνται ακόμα, ε. Το σπίτι της Έμας. Θα κατάφερε να μας χωρίσει η οχιά. Παρασκευή. Μωρό μου φυλάκι. Στις 10:30. Μωρό μου φυλάκι.